Πάμε τώρα στην αγορά, στην καθημερινότητά μας και κυρίως ό,τι αφορά την αξία των προϊόντων που καλούμαστε να προμηθευτούμε για την οικογένεια και όχι μόνο. Φαίνεται ότι ο πληθωρισμός κινείται σε μονοψήφια χαμηλά επίπεδα, εντούτοις ο αντίστοιχος πληθωρισμός των προϊόντων, των τροφίμων στο ράφι του σούπερ μάρκετ παραμένει σε διψήφιο αριθμό. Μάλιστα, σύμφωνα και με δημοσιογραφικές πληροφορίες και ρεπορτάζ, υπάρχουν εταιρείες που ετοιμάζονται σε ανατιμήσεις προϊόντων σε ό,τι αφορά στα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ. Θα δούμε το θέμα πώς έχει με τη βοήθεια του Προέδρου του ΚΕΠΚΑ, του Νίκου του Τσεμπερλίδη, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Κύριε Τσεμπερλίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη, σας ακούω λίγο στο βάθος σας, η τεχνική... Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Ωραία. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι παραμένει ο πληθωρισμός σε διψήφιο νούμερο σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα? Υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ότι τα προϊόντα αυτά, τα ίδια τροφής και καθημερινής ανάγκης, γιατί και τα δύο έχουν υψηλό πληθωρισμό, μας τρομάζει όταν ο συνολικός πληθωρισμός είναι στο 1,8 και αυτό ακουμπάει το 12,1, έτσι, 600% πάνω. Είναι τρομακτικό να συμβαίνει σε μια περίοδο που όλες οι αιτιολογίες που θα θυμάστε κύριε Μαυρίδη μας λέγανε όταν πιάναμε μια επιχείρηση και του ρωτήσαμε γιατί παιδιά αυξάνεται την τιμή, λέγανε μαύρο, δεν βλέπετε η ενέργεια, δεν βλέπετε το φυσικό αέριο, δεν βλέπετε το ρεύμα. Τώρα δεν τολμούν να βγούνε. Ζητήσατε κανένα να βγει και να σας πει από αυτούς που παράγουν γιατί έχουν υψηλές τιμές. Σα κρύβονται. Κρύβονται γιατί αξιοποιούν ότι η ζήτηση σε αυτά τα προϊόντα είναι εναλλακτική. Η αντίδραση των καταναλωτών και της πολιτείας είναι μηδενική. Δεν ξέρω αν είναι στην παιγνία της πολιτείας υψηλές τιμές να φέρνουν έσοδα, αλλά θα πρέπει να ξέρει η πολιτεία και ήδη τα πρώτα μηνύματα φτάνουν ότι αυτή η ακρίβεια στα ίδια τροφής καθημερινής ανάγκης πλήττουν βαριά τη βαριά μας βιομηχανία, πλήττουν τον τουρισμό. Όλοι θα έχουμε μια εικόνα, θα δείτε αυξήσεις της τάξης του 50% που δεν δικαιολογείται. Αυτό όμως θα είναι ένα μήνυμα για αυτούς που έρχονται και δεν ξέρω αν την επόμενη χρονιά ήδη τα μηνύματα για αυτή την περίοδο είναι αρνητικά. Δεν ξέρω για την επόμενη χρονιά. Τώρα ακούω εταιρείες, για παράδειγμα, που ετοιμάζονται να κάνουν ανατιμήσεις 33% λέει στη γραβιέρα, 15% στο ελαιόλαδο, 8% στα γαλακτοκομικά και 16% στα απορρυπαντικά. Δηλαδή, την ώρα που λέμε γιατί δεν κατεβαίνουν, εδώ κάποιοι ετοιμάζονται να κάνουν ανατιμήσεις. Άρα, μας προετοιμάζουν όπως κάνανε κύριε Μαυρίδη και το επισημάναμε πολύ νωρίς, την άνοιξη του 2021, όταν ξεκίνησε ο πληθωρισμός τον έκτο μήνα με 1%, είχαμε διαμάσει δημοσιεύματα που μας προειδέαζαν ότι έρχεται ένα τσουνάμι αυξήσεων με τέτοιον τρόπο ώστε να θεωρήσουμε ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Και τα φυσικά φαινόμενα δεν μπορεί να τα αντιπαλέψει. Λοιπόν, υπάρχει απάντηση σε αυτούς που εσχροκερδούν. Σε αυτούς που νομίζουν επειδή η πολιτεία καλύπτεται πίσω από τα έσοδα, τα αυξημένα έσοδα, χωρίς να βλέπει τις άλλες επιπτώσεις, γιατί έρχονται οι άλλες επιπτώσεις και ίσως συνταχθεί μαζί μας και αρχίσουμε πολιτεία και ενώσεις καταναλωτών να ανατρέπουμε αυτή τη λογική, έχουμε την απάντηση. Αρκεί η πολιτεία να καθίσει στο ίδιο τραπέζι μαζί μας και να συντονιστούμε και να κάνουμε αυτό που κάναμε το 8 και το 9, όπου απέναντι στις εταιρείες που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις αυξήσεις, τις ουσιαστικές αυξήσεις, να μπορούμε να μποϊκοτάρουμε αυτές που εσχροκερδούν περισσότερα και ύστερα τις επόμενες. Να στείλουμε ένα μήνυμα. Άρα να αλλάξουμε τη σχέση ζήτησης προσφοράς. Αυτός είναι ο ρόλος μας σαν καταναλωτές. Και η πολιτεία πιστεύω θα ανταποκριθεί γιατί αν δεν το κάνει, είμαστε σχετικά αδύναμοι γιατί δεν έχουμε τις ενώσεις με τις χιλιάδες οικογένειες από πίσω ώστε να πιέζουμε την πολιτεία. Μια πολιτεία που έχει εκλεγεί και με υψηλό ποσοστό και ελπίζω ότι θα μας ακούσει γιατί θα τα πληρώσει και αυτή αν δεν το κάνει, τότε μπορούμε αυτό το κύμα ανατιμήσεων που μας προειδεάζουμε να γίνει μείωση. Να γίνει μείωση τιμών. Γιατί δεν έχει καμία λογική. Δεν έχει καμία λογική αύξηση του ελαιολάδου. Έχει πάρει την τιμή της από τον καιρό που τα πουλήσαν οι παραγωγοί. Είχαν υψηλότερες τιμές από προπές. Είναι αλήθεια.
αλλά κινήθηκαν γύρω στο 5-5,5%. Τώρα οι επιχειρήσεις τι προσπαθούν να κάνουν. Όταν τα μηνύματα ακόμα και από τους ξηρούς καρπούς που λένε ότι θα αυξηθούν, από τους παραγωγούς το παίρνουν στη μισή τιμή από ό,τι πέρσι. Στη μισή τιμή. Και ετοιμάζονται για καινούργιες αυξήσεις. Τι νομίζουν ότι είναι οι κορόιδα, οι καταναλωτές θα καθούνται στον καναπέ τους και θα διαφορούνε. Είναι καιρός, κύριε Μαδρίνη, να ξεσηκωθούμε οι καταναλωτές σε συνεργασία με στοιχεία που μόνο η πολιτεία μπορεί να μας δώσει, τα συνολικά και τα αντικειμενικά, για να στραφούμε με μια ιεράρχηση απέναντι σε επιχειρήσεις τις πρώτες που προκαινούν και ύστερα τις επόμενες και να στείλουμε το μήνυμα. Άρα χρησιτάμε τη συνεργασία αλλά και τον καταναλωτή να σηκωθεί από τον καναπέ. Να αντιληφθεί και να στρατευτεί στο ΚΕΠΚΑ. Να αντιληφθεί την δύναμη που έχει το καταναλωτικό κίνημα που σήμερα δυστυχώς αυτό δεν φαίνεται. Φυσικά δεν φαίνεται. Μάλιστα, όταν κατάφερε το Υπουργείο να μας δώσει τρεις εταιρείες που είχαν κάποια προϊόντα υπερβεί τα ποσοστά κέρδους και έβαλε κάποιες ποινές, το μποϊκοτάζ έφερε αποτέλεσμα, γιατί ήταν σε μία εταιρεία ήταν 2 μέρες, στις άλλες 2 ήταν από 4, από 8-10 και στη Βασιλόπουλος ήταν 28 μέρες. Φέραν αποτελέσματα, φάνηκε από τον τρόπο και τις μειώσεις τιμών που εξαγγέλανε σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, τον προηγούμενο μήνα, παρακολουθούσαμε ποιον τρόπο προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τις πελάτες τους, γιατί ακριβώς εξαγγείλαμε την μποϊκοτάζ. Άρα έχουμε δύναμη καταναλωτές, έστω και αν δεν είναι τόσο ισχυρό όσο θα έπρεπε να είναι, αλλά ελπίζω να το καταλάβουμε οι καταναλωτές. Δεν πρέπει να είμαστε τα αιώνια θύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα τηλέφωνο θα δώσω μόνο. Από όλη την Ελλάδα μπορούν να το καλούν, να γραφτούνται mail, να παρακολουθούν το ΚΕΠΚΑ. Είναι το 2310-233333 από τις 9 μέχρι τις 2.30. Ας ενώσουμε τη φωνή μας για να μας ακούσει και η πολιτεία αλλά και οι επιχειρήσεις που εσχροκερδίνουν. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.